Καταρχά, ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεοκλή, γιατί είναι μια καθαρά ιδιωτική προσπάθεια. Πράγμα που προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί. Συγχαρητήρια. Γιατί όσοι ήρθατε εδώ, ήρθατε για να ακούσετε κάποια πράγματα. Έτσι. Δεν ήρθατε ούτε να φωνάξετε κάποιο σύνθημα, ούτε είστε κάτω από κάποιο σύμβολο ώστε να φωνάξετε ζήτω, ξέρω, έξω οι ξένοι, έξω η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ήρθατε να προβληματιστείτε με τη λογική σας, να διασταυρώσετε πράγματα με την εμπειρία σας. Θα ήθελα να, σα σας πω ότι κατά τη διάρκεια της νέας ελληνικής ιστορίας, βέβαια αυτό ήταν ένα διαχρονικό φαινόμενο, έχουν ανθίσει διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Για παράδειγμα, στο παρελθόν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που πίστευαν ότι, και ακόμα το πιστεύουν ότι η γη είναι κούφια και μέσα στη γη κρύβονται κάποιοι εσωγήινοι που ανεβαίνουν στην επιφάνεια και μας παίρνουν την περιουσία και μας παίρνουν τις γυναίκες. Μετά πίστευαν ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι η ομάδα ε Όπου κρύβει κάποια διαστημόπλαια γκιόλβα στον Όλυμπο που θα μα ξεσηκώσουν και θα μα πάνε στο Σύριο για να μα σώσουν για να γλιτώσουμε από αυτή τη μίζερη πραγματικότητα που ζούμε σήμερα. Με, σήμερα βλέπουμε αν ανθίσουν και άλλε θεωρίε συνωμοσία, κάτι απίστευτα πράγματα, για παράδειγμα ότι μα ψεκάζουν, ή ότι για παράδειγμα η γη είναι επίπεδη. Και πώ το καταλαβαίνουν αυτό, Ανεβαίνουν στην ταράτσα, κοιτάνε τον ορίζοντα με το αλφάδι και σου λέει Αφού δεν υπάρχει κάμπιλη, άρα γη είναι Αγνοούν εντελώ τα επιστημονικά δεδομένα, αγνοούν εντελώ ό,τι του έμαθαν στο σχολείο. Και υπάρχουν και ακόμα πολύ απίστευτα πράγματα. Για παράδειγμα, ότι ο κομμουνισμό δουλεύει. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τα καταρρύψουμε. Και πρέπει να τα καταρρύψουμε όχι συνθηματολογώντα ή κομματολογώντα, όχι με κομματισμό. Δηλαδή, ο κρατισμό ή ο κομματισμό δεν καταρρύπτεται υψώνοντα έναν άλλο κρατισμό ή κομματισμό. Καταρρύπτεται μόνο με την ορθή λογική με την εμπειρία και πάνω απ' όλα με την εκπαίδευση και την παιδεία. Το κράτος, και θα σας πω ένα, για ένα-δύο λεπτά, για να σας βάλω στο κλίμα το τι είναι κράτος και πού μας χρησιμεύει αυτό το πράγμα που όλοι το πληρώνουμε και δεν ξέρουμε τι, πού μας χρησιμεύει. Από το 17ο αιώνα ήδη ξεκίνησαν οι θεωρίες περί κοινωνικού συμβολέου. Πρώτος ο Τόμας Χόμπς ξεκίνησε να διατυπώσει μια τέτοια θεωρία. Ο Τόμας Χόμπς έλεγε, ένας Βρετανό φιλόσοφο, έλεγε ότι ο άνθρωπο στη φυσική του κατάσταση είναι ένα όν το οποίο φοβάται το θάνατο και κινδυνεύει, το θάνατο και στη φυσ... κινδυνεύει από το θάνατο και στη φυσική του κατάσταση κοιτάει να καρποθεί ο ίδιο κάποια ωφέλη από τη φύση ει βάρο του συνανθρώπου του. Δηλαδή από τη φύση του έχει μια έμφυτη κακία ο άνθρωπο. Είναι αυτό ίσω που λένε homo homini lupus. Η λύση σε αυτό ποια είναι, να εκχωρήσει ένα μέρο τη ελευθερία σου, και να εισέλθει στο κράτο, στην οργανωμένη κοινωνία. Το οποίο τι θα σου κάνει η οργανωμένη κοινωνία, θα σε απαλλάξει από αυτό το άγχο τη επιβίωση, από αυτό το φόβο του θανάτου, του πρόωρου θανάτου. Δεν θα σε φάει κάποιο θηρίο, δεν θα σε φάει κάποιο λιοντάρι, δεν θα αρρωστήσει και θα πεθάνει. Θα έρθει εδώ στην κοινωνία, θα σε περιθάλψουμε, θα έχουμε σύστημα υγεία κτλ. Ο Χόμπ πρότεινε μια μορφή κράτου ολοκληρωτική. Τον απόλυτο μονάρχη, αυτό που ονόμασε Λεβιάθαν από την παλαιά διαθήκη όσο περούσαν τα χρόνια και άλλε θεωρίε κοινωνικών συμβολέων ήρθαν. Ο Τζον Λοκ, που είναι ο πατέρα του κλασικού φιλελευθερισμού. Ο Τζον Λοκ τι έλεγε. Μα έλεγε ότι στην ουσία ο άνθρωπο έχει φυσικά δικαιώματα αναπαλωτρίωτα. Έχει ατομικά δικαιώματα αναπαλωτρίωτα. Τα οποία όταν εισέλθει στην κοινωνία, ο ανώτατο άρχοντα έχει καθήκον να τα διαφυλάξει. Και αυτό είναι το κοινωνικό συμβόλαιο του Τζον Λοκ. Να προφυλάσει τα ατομικά μα δικαιώματα στην ιδιοκτησία, στην περιουσία, στην ασφάλεια. Και ήρθε και ο ύστερο Ρουσό, ο οποίο στην ουσία είναι αυτό που θα λέγαμε ο πατέρα τη social δημοκρατία, θα μπορούσε κάποιο να ισχυριστεί, ή και μερικοί τον λένε και πατέρα του σοσιαλισμού ή του κομμουνισμού, ο οποίο τι λέει, ότι στην ουσία οι άνθρωποι εισερχόμενοι μέσα στην κοινωνία συμβάλλονται στην ουσία με τον ίδιο του τον εαυτό. Και ότι αυτό που πρέπει να εξυπηρετήσει ο μονάρχη είναι σαν γενικό γραμματέα να εξυπηρετήσει το κοινωνικό σύνολο. Όπω και να έχει όλε τι θεωρίε του κοινωνικού συμβολέου, ο σκοπό μα ποιο είναι, Να δώσουμε ένα μέρο των φυσικών μα δικαιωμάτων, τη απόλυτη ελευθερία που είχαμε όταν ήμασταν στη φύση, για να πάρουμε σε αντάλλαγμα τι. Κάποια στοιχειώδη πράγματα. Προστασία τη ζωή μα, προστασία τη ατομική μα ιδιοκτησία, προστασία τη υγεία μα και ίσω να μα δώσουν και κάποια παιδιά και κάποια μόρφωση για τα παιδιά μα. Πού είμαστε εμεί τώρα. Έχουμε χωρίσει δικαιώματα, πληρώνουμε αδρά το κράτος μας και κοιτάμε, η κοινωνία μας πηγαίνει καλά, μας τα προσφέρει σε αντάλλαγμα αυτά τα πράγματα που εμείς δίνουμε. Και ερχόμαστε λοιπόν στο ζουμί και συγγνώμη για την μακροσκελή εισαγωγή, αλλά το θεώρησα σωστό να σας την κάνω, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του, ώστε να καταλάβουμε στην ουσία τι είναι κράτος και από πού ξεκίνησε αυτός ο προβληματισμός στη σύγχρονη πολιτική διανόηση. Στην Ελλάδα λοιπόν, μετά τη μεταπολίτευση και όταν πέρασαν κάποια χρόνια, ήρθε στην εξουσία το Πασόκ το 1981. Ο Άνδρας Παπανδρέου. Ήταν ένα κομβικό σημείο το 1981, διότι τότε είχαμε την ευκαιρία σαν Έλληνες και σαν πολίτες να διαχειριστούμε κάποια δάνεια και κάποια εισερχόμενα χρήματα, τα οποία σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον και σε τέτοια ένταση δεν τα είχαμε στο παρελθόν. Και ξεκίνησε τότε ο δανεισμό από τι αγορέ. Από κάποιου ιδιώτε που μπορώ να σα εξηγήσω στη συνέχεια πώ λειτουργεί το σύστημα του δανεισμού. Βλέπουμε ότι το 1980 ο δανεισμό και τα δάνεια που παίρναμε ήταν στο 23% του ΑΕΠ μα. ΑΕΠ είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Είναι ο... Χονδρικά να σα το πω για να μην σα παιδέψω, είναι ο τζίρο ας πούμε τη χώρα. Υπάρχει μια σταδιακά αυξανόμενη πορεία του δανεισμού. Δηλαδή βλέπαμε ότι είναι ωραίο να παίρνεις δάνεια και να κάνεις κάτι με αυτά τα δάνεια. Τώρα το τι έκανε, διόριζε. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Θα μπορούσε αυτά τα δάνεια να τα διοχετεύσει σε παραγωγικές κατευθύνσεις. Δεν το έκανε. Και φτάσαμε το 1993 να έχουμε 101% του ΑΕΠ, τον δημόσιο δανεισμό. Η υπόψη ότι αυτό που λέμε σήμερα κρίση, δεν είναι μια κρίση η οποία συνέβη εξαιτία των μνημονίων. Ήτανε μια, τα μνημόνια ένα αποτέλεσμα τη κρίση, τη πολιετού κρίση που είχαμε ούτω ή άλλω, η οποία δεν φαινόταν σε ορισμένε κοινωνικέ τάξει γιατί ήταν ωφελημένε. Γιατί κι εγώ σήμερα να σηκωθώ να πάω σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώ, αν έχω φίλο το Μονάρχη, δεν θα καταλάβω καμία κρίση. Θα ζω στο καλύτερο ερετήρα και θα έχω τα καλύτερα γεύματα και την καλύτερη ζωή από όλου. Βλέπουμε ότι από το 1993 μέχρι το 2007 υπήρχε μια στασιμότητα σχετικά με την αύξηση του χρέου. Αυτό προφανώ συνέβη γιατί όσοι ήταν να διοριστούν διορίστηκαν από το ΠΑΣΟΚ και πλέον η αδικημένη τη υπόθεση ήταν η λεγόμενη λαϊκή δεξιά. Που έπρεπε κάποτε να έρθει αυτή στην εξουσία και έτσι έχουμε το ανάποδο ΠΑΣΟΚ που είναι η περίοδο διακυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Αυτό που λέω συνεχώ είναι ότι ο Καραμάλης είναι ο μεγαλύτερο ηγέτη του ΠΑΣΟΚ μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λοιπόν, βλέπουμε ότι από το 2007 μέχρι το 2009, τώρα εκεί δεν φαίνεται, είχαμε μια αύξηση χρέους ε, όσο το Πασόκ κατάφερε να το αυξήσει το χρέος σε 10 χρόνια. Ο Καραμαλής το κατάφερε μέσα σε 2 χρόνια. Μόνο 34 δι αυξήθηκε το χρέος το 2009. Το έλλειμμα το τεράστιο του 2009 ακόμα και σήμερα αποτελεί ε, αντικείμενο έρηδα. Κάποιοι λένε ότι πλαστογραφήθηκαν τα στοιχεία που δεν πλαστογραφήθηκαν τα στοιχεία. Γιατί τι σημαίνει πλαστογραφό στοιχεία, Δηλαδή κάποιο που έχει το ομόλογο στα χέρια του, ξένο, τι έχει πλαστό, χαρτί. Μαθηματικά είναι. Μετρημένα κουκιά είναι. Τίποτα δεν πλαστογραφείται. Και βλέπουμε ότι από το 2007 μέχρι σήμερα έχει ακόμα διωγγωθεί. Από το 2011 μάλλον μέχρι σήμερα έχει ακόμα διωγγωθεί περισσότερο το χρέο μα. 55% του ΑΕΠ μα, του ακαθάριστου τζίρου τη χώρα μα, αποτελούν οι κρατικέ δαπάνε πράγμα το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά στον κόσμο. Και αυτό σας το δείχνω με βάση τα στατιστικά του Heritage, είναι αυτό που είναι πολύ αξιόπιστα. Ε, αν ψάξετε Heritage World Statistics ε, στην Google, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν οδηγό σε περίπτωση που θέλετε να μάθετε πού βρισκόμαστε στον κόσμο. Γιατί το να το μαθαίνουμε από τον ΑΒ δημοσιογράφο ή να το μαθαίνουμε από τον ΑΒ πολιτικάντη ε, δεν είναι κάτι αξιόπιστο. Πρέπει να ανατρέχουμε στι πηγέ. Και αυτό λέω πάντα και σε επιστημονικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να ανατρέχουμε στι πηγέ. 55,5% το έχω κυκλώσει κιόλα. Η Ελλάδα είναι, από τις, είναι στο top 10 των χωρών του κόσμου με τα περισσότερα έξοδα. Προσέξτε, πάνω από εμά είναι ή χώρε του λεγόμενου τρίτου κόσμου ή χώρε που έχουν εξαιρετικό κοινωνικό κράτο. Γιατί για να έχει αυξημένε κρατικέ δαπάνε, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή είσαι Κυριμπάτη και Λεσότο και Λιβύη και Κούβα και Ομάν ή είσαι Φιλανδία και Δανία. Δεν μπορεί να έχει κάποια άλλη εναλλακτική. Εσεί μπορείτε να φανταστείτε σε ποια κατηγορία από τι δύο εντασσόμαστε, εντασσόμαστε αυτή τη στιγμή. Και αυτό σα το δείχνω σε ποια κατηγορία εντασσόμαστε με αυτό το γράφημα. Σύμφωνα με τον Όσα, ο κάθετο άξονα, να σα το εξηγήσω λίγο, είναι τα έξοδα του δημοσίου μα. Του κρατικού μα μηχανισμού. Οτιδήποτε έξοδο και αν είναι αυτό. Είναι η μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων, είναι η δαπάνη για κοινωνικό κράτο. Τέλο πάντων, ό,τι ξοδεύει το κράτο. Σαν κόστο. Και ο οριζόντιο άξονα είναι η ποιότητα. Η αποτελεσματικότητα του κράτου. Δηλαδή το επίπεδο των υπηρεσιών που λαμβάνει ο πολίτη. Είναι αυτό που σα έλεγα στην αρχή. Εμεί συμμετέχουμε στο κράτο, πληρώνουμε, είμαστε μέρο τη κοινωνία. Τι σημαίνει το κράτο για μα, Αυτή τη στιγμή, όχι μόνο δεν σημαίνει τίποτα το κράτο για μα, αλλά μα κάνει και τη ζωή δύσκολη. Βλέπετε ότι απέχουμε πάρα πολύ από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε η χώρα με, το, με τη χαμηλότερη αποτελεσματικότητα στον κρατικό μα μηχανισμό, στο δημόσιο, και η χώρα που, είμαστε από το, που έχουμε το, το πιο ακριβό δημόσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προσέξτε, αυτό δεν έχει να κάνει με αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Γιατί μερικοί λένε, εντάξει, δεν έχουμε πολλού δημοσίου υπαλλήλου. Που όντω είμαστε περίπου στο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων. Αλλά έχουμε του πιο καλοπληρωμένου δημοσίου υπαλλήλου σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα τη χώρα μα. Αν δείτε στατιστικά από την Ελστάτ, κατά μέσο όρο, ο μέσο δημόσιο υπάλληλο διαχρονικά από το 80 μέχρι σήμερα, ο μέσο δημόσιο υπάλληλο αμείβεται κατά 35% περισσότερο από το μέσο ιδιωτικό υπάλληλο. Όποτε το έχω ρωτήσει αυτό σε πάνελ που έχω παρευρεθεί με κυβερνητικά στελέχη, δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση, γιατί δεν υπάρχει καμία ηθική ή οικονομική βάση που να το δικαιολογεί αυτό. Μάλιστα, τότε που εκτινάχθηκε το χρέο που σα έδειξα στην περίοδο του Καραμαλή, στο τέλο του 2000, που είναι 8 χρόνια πριν, έτσι. Στο τέλο του 2009, ξέρετε τι μισθή υπήρχαν σε ορισμένε 10. Στον ΙΣΑΠ, κατά μέσο όρο, ήταν 6.000 ευρώ το μήνα ο μισθό. Κατά μέσο όρο. Στον ΙΣΑΠ, ο διευθύνοντα σύμβολο του ΟΤΕ, που ήταν ακόμα δημοσίου δικαίου, έπαιρνε ένα εκατομμύριο το χρόνο. Ήταν ο πιο δημόσιο υπάλληλο του ΟΤΕ. Στη δεύτερη θέση ήταν τα ελληνικά πετρέλαια που έπαιρνε γύρω στα 750-800 ε, 750000 το χρόνο ο διοικητή των ελληνικών πετρελαίων. Και υπάρχει μια λίστα ατελείωτη γιατί όταν διάβαζα αυτά τα στατιστικά δεν πίστευα στα μάτια μου. Λοιπόν, όταν δίνει τόσο παχυλού μισθού σε κρατικού λειτουργού και δεν παίρνει τίποτα σαν ανταπόδοση, τότε αρχίζει και προβληματίζεσαι. Και φτάνουμε σε αυτό το χάλι, στο δίκτυο οικονομική ελευθερία. Ο δίκτυο οικονομική ελευθερία ταυτίζεται μερικέ φορέ με το δίκτυο ευμάρεια μια χώρα. Δηλαδή, ό, 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 όταν εγώ αισθάνομαι ελεύθερο στη χώρα μου να δημιουργήσω, να παράξω έργο και να κάνω αυτό που γουστάρω στη τελική και να, και να ζήσω από αυτό, τότε όλη η κοινωνία θα πάει καλά. Εδώ βλέπουμε ότι είμαστε ανάμεσα σε χώρε. Εμεί είμαστε στις θέσει 127 του κόσμου. Από πάνω είναι τα νησιά του Σολομότα, από κάτω είναι τον Μπαγκλαντέ και η Μογγολία. Και βλέπουμε ότι είμαστε στο, στον, στην ομάδα Most Lian Free. Και σε άλλο group, πιο πάνω από εμά, βρίσκονται χώρε όπω η Ουγγάντα, η Βοσνία Ρεζεγοβίνη και η Αγία Λουκία, που δεν την έχω μελετήσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι είμαστε ένα group πιο κάτω, δηλαδή ότι μα παίζουμε σε άλλη κατηγορία από την Ουγγάντα, και αυτό πρέπει να μα βάλει σε κάποιε σκέψει. Και αυτό δεν συνέβη μόνο στα δύο χρόνια διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Για να πετύχουμε αυτό το χάλι, πάει να πει ότι διακαετίες ολόκληρες το πάμε στραβά το καράβι. Γιατί θέλει επιμονή, θέλει προσπάθεια για να τα καταφέρει τόσο άσχημα. Και μάλιστα όταν ο Καραμαλής το 2009 έχει αφήσει ένα δημόσιο χρέος, ένα έλλειμμα, συγγνώμη, 15% του ΑΕΠ μέσα σε ένα χρόνο, ε, απόρρισα πραγματικά, δηλαδή, όποιον και να βάλεις, και ένα γάιδαρο να βάλεις, να κάθεται, δεν μπορεί να αφήσει τόσο. Γιατί έχουμε κάποιους διοικητές, κάποιους γενικούς γραμματείς, θα πήγαινε τουλάχιστον στον αυτόματο πιλότο. Το να καταφέρει να χρεώσει τόσο πολύ τη χώρα σου μέσα σε ένα χρόνο, πρέπει να έχει σκοπιμότητα να το κάνει. Δεν γίνονται τόσο απλά τα πράγματα. Και να σα δώσω εσά αύριο ε, 5 εκατομμύρια ευρώ και να σα πω ξοδέψτε σε μια μέρα, μπορεί να μην τα καταφέρετε. Θέλει ταλέντο να είσαι τόσο σπάταλο. Και που καταλήγουμε και στο ανθρωπιστικό επίπεδο. Γιατί όλοι αυτοί οι λαϊκιστές που επικαλούνται το υπερβολι το δαπανηρό κράτο ε, υπέρ τη κοινωνική ευημερία και σου λέει ότι το δαπανηρό κράτο σημαίνει ότι σου προσφέρει, αυτά είναι τρίχε. Τίποτα δεν σου προσφέρει. Προσφέρει μόνο στους του αγαπητικού του συστήματο το δαπανηρό κράτο. Βλέπουμε ότι η ανεργία εκτοξεύθηκε. Τι συνέβη, όταν δηλαδή μα πήρανε χαμπάρι οι ξένοι στην περίοδο του Καραμαλή, ότι κοίτα κάτι παίζει εδώ με τη χώρα και μα κλείσανε τη στρόφιγγα του δανεισμού, αρχίσαν τα κοινωνικά προβλήματα. Γιατί ποιο ήταν το οικονομικό μα μοντέλο μέχρι τότε, Να αμείβεται ο υπάλληλο, ο μέσο υπάλληλο του ΙΣΑΠ 6 χιλιάρικα, και να πηγαίνει στην ταβέρνα, να, πηγαίνει, να παίρνει κουρτίνε, να πηγαίνει να αγοράζει έπιπλα. Αυτό ήταν το οικονομικό μοντέλο τη χώρα. εκεί είχαμε βασίσει. Στην κατανάλωση δηλαδή, του, 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 δημοσίου υπαλλήλου δηλαδή. Περιμένανε ε, πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα να πάρουν τα δώρα, όλα τα μαγαζιά για να μπει μέσα το δημόσιο υπάλληλο και να ψωνίσει. Μέχρι εκεί μα έφτανε το μυαλό. Αυτό ήταν που είχαμε μάθει τόσα χρόνια. Λοιπόν, όλη αυτή η φούσκα κατέρευσε. Το οικονομικό μοντέλο τη Ελλάδα σταμάτησε. Γιατί έπρεπε να σταματήσουν κάποτε και αυτοί οι παχυλή μισθοί, γιατί πλέον η στρόφικα του δανεισμού έκλεισε. Και φτάσαμε στην ανεργία, η οποία αφορά κατά κύριο λόγο τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί δεν είχε πλέον τόσα λεφτά ο δημόσιο υπάλληλο να ξοδέψει, και άρχισαν και κλείνανε μαγαζιά. Στη γειτονιά μου, στο περιστέρι, α πούμε, εκεί που είχαμε 10 σου βλατζίδικα, τώρα έχουμε 3. Γιατί πλέον δεν έχει την πολυτέλεια ο, ακριβο... ακριβοπληρωμένο δημόσιο υπάλληλο να πετάξει τα λεφτά του και να δοκιμάσει ίσω ένα μαγαζί που δεν είναι δοκιμασμένο. Πηγαίνει εκεί που ξέρει ότι έχει καλό προϊόν. Και ίσω αυτό είναι και μια αιτία και μια φορμή να ξεκαθαρίσει και λίγο η αγορά, αλλά αυτό το συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, βλέπουμε ότι η ανεργία εκτοξεύθηκε στα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, το 2015 και το 2016, βλέπουμε μια τεχνητή μείωση τη ανεργία, η οποία έχει γίνει κατά κύριο λόγο μέσω προγραμμάτων βάουτσερ και ευκαιριακή απασχόληση. Και το έχουν και το φωνάζουν στα κανάλια, λέει, ότι μειώσαμε την ανεργία. Όταν έχει απασχολούμενου με ένα βάουτσερ με 100 και 200 και 300 ευρώ, δεν μειώνει την ανεργία. Δίνει ελεημοσύνη για να εξαρτάται ο άλλο από σένα. Σε μια φιλελεύθερη Κοινωνικά φιλελεύθερη κοινωνία, το ζητούμενο ποιο είναι. Να μπορεί ο πολίτη να στέκεται στα πόδια του, να μπορεί να εργάζεται, να μην ζητά την ελεημοσύνη του κράτου. Έχω μιλήσει πολύ. Πόση ώρα είμαι. Λοιπόν. Για να σα πάω να δείτε και την ανεργία σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, γιατί το να λέμε ότι είναι στο 25% ένα νούμερο είναι. Κοιτάξτε πάλι σε ποιες, με ποιε χώρε ανταγωνιζόμαστε. Πάλι στο top 10 του κόσμου. Ναμίμπια, Σουαζιλάνδη. Και είναι ενδιαφέρουσε χώρε, έτσι, δεν τι υποτιμώ. Αλλά δεν έχουν 2.500 χρόνια ιστορία, δεν έχουν ανακαλύψει τη δημοκρατία. Δεν έχει υπάρξει όλονα σε αυτέ τι χώρε. Δεν έχει υπάρξει Σοκράτη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη. Δεν έχουν υπάρξει προσοκρατική φιλόσοφοι. Δεν έχουν υπάρξει Στοικοί. Δεν έχει υπάρξει ελληνικό γνήσιο διαφωτισμό. Δεν έχουν την πολιτιστική κληρονομιά τη χώρα μου. Εγώ περιμένω η χώρα μου να τα πάει λίγο καλύτερα. Και δεν είναι εθνικιστικό αυτό που λέω. Είναι καθαρά λογικό. Δεν γίνεται να ξεκινά από μια αφετηρία να πηγαίνει τα πρώτα 10 μέτρα με 100 χιλιόμετρα την ώρα και μετά να πέφτεις και να κάτω και να είσαι ακίνητο. Υλικέ στερήσει. Ξέρετε, όταν αυξάνεται η ανεργία, έχουμε μια κοινωνία η οποία θρέφεται από ποιου, από του γονεί τη, από του συζύγους ο ένα τον άλλον, τρέφεται από τα επιδόματα και καταλήγουμε στι νεαρέ ηλικίε να έχουμε τι περισσότερε ηλικίε στερήσει. Στο ηλικιακό group 0 με 17, δηλαδή στα παιδιά, βλέπουμε ότι το 41,9% το 2014 και το 44,5% το 2015 έχει ηλικίε στερήσει. Όπου ηλικίε στερήσει είναι α πούμε τηλέφωνο, είναι πλυντήριο ρούχων. Είναι να έχει μια θέρμανση ικανοποιητική, είναι πληρωμή παγιών λογαριασμών. Αυτά θεωρούμε ηλικίε στερήσεις που είναι απολύτω λογικά σε μια δυτικού τύπου κοινωνία. Τα μικρά παιδιά λοιπόν έχουν κατά 44,5% έλλειψη από αυτά τα πράγματα. Όταν μεγαλώνει το ηλικιακό group 18-64, βλέπουμε ότι οι ηλικίε είναι στο 41,5%. Και οι άνθρωποι, οι συνταξιούχοι, έχουν τι λιγότερε ηλικίε στερήσει γιατί τουλάχιστον παίρνουν μια σύνταξη. Αλλά το κύριο μέλημα όλων των κυβερνήσεων του λαϊκισμού, ανεξαρτήτως χρώματος, ποιο είναι, να προσπαθούν να απευθύνονται στο θυμικό του κόσμου και κυρίω σε αυτού που εξαρτώνται άμεσα από αυτού, όπω είναι οι συνταξιούχοι, και να του λένε: Κοίτα, θα σου δώσω ένα μποναμά τώρα, το Δεκέμβρη που μα πλησιάζει. Εσύ είσαι δικό μου, θα με ξαναψηφίσει την επόμενη φορά, γιατί εξαρτάσαι άμεσα από μένα. Θα πα να πάρει μια φραντζόλα ψωμί να φας παραπάνω. Επομένω, γι' αυτό λένε πάντα για μισθού και συντάξει δημοσίων υπαλλήλων, γιατί είναι οι άμεσα εξαρτώμενοι από το κράτο, αυτοί που ενδιαφέρουν σε πελατειακό επίπεδο Περισσότερο την κάθε κυβέρνηση του λαϊκισμού. Δεν συμφέρει την κυβέρνηση του λαϊκισμού να στέκεστε όρθιοι στα πόδια σα. Γιατί όταν σταθείτε όρθιοι στα πόδια σα, θα λειτουργήσει το μυαλό σα και θα ψηφίσετε αυτούς που, με αυτού που συμφωνείτε ε, ιδεολογικά. Όταν συμπίπτουν οι απόψει σα, τότε θα προτιμήσετε τον κατάλληλο να σα εκπροσωπήσει. Όταν όμω πεινάει το στομάχι σα, δεν σκέφτεστε με το μυαλό, σκέφτεστε με το στομάχι σα. Και εκεί έρχονται οι κυβερνήσει του λαϊκισμού διαχρονικά και στοχεύουν στο ένστικτό σα και όχι στο μυαλό σα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι και όλα τα πολιταρχικά πολιτεύματα, το πρώτο πράγμα που, που, κάνουν τι είναι συσίτια. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το πρώτο μέλημα τη Χρυσή Αυγή όταν μπήκε στη Βουλή τι ήταν να οργανώσει συσίτια στον δρόμο και να μοιράζει μακαρόνια. Η δύναμη του λαϊκισμού αυτή είναι. Στοχεύει στο στομάχι και με βάση, με βάση το στομάχι ψηφίζει ο ψηφοφόρο. Λοιπόν, όταν ξεκίνησαν οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, όταν είχε δηλαδή την ευκαιρία η Ελλάδα να πρωτοστατήσει, όλα τα εισερχόμενα χρήματα έπρεπε να διανεμηθούν διαφορετικά. Γιατί από τότε ξεκίνησε το κακό. Ασχέτως αν τα δύο-τρία χρόνια του Καραμαλή το πήγαν έτσι το δίκτυ, ασχέτως αν τώρα ζούμε το θέατρο του παραλόγου τα τελευταία χρόνια, τα δύο-τρία χρόνια, ασχέτως αν βλέπουμε ανθρώπου που ούτε σε θεατρική παράσταση δεν θα μπορούσαν να σταθούν και έχουν τις τύχες της οικονομίας της χώρας μας στα χέρια τους, ασχέτως όλων αυτών των πραγμάτων, τότε που ξεκίνησε η καριέρα του Πασόκ, που μέχρι και σήμερα Πασόκ έχουμε, δεν έχει αλλάξει τίποτα, ο τότε λοιπόν που ξεκίνησε η καριέρα του παλαιού, του γνήσιου, του μερακλίδικου Πασόκ, θα έπρεπε τα χρήματα του δανεισμού να διοχετευτούν διαφορετικά. Δεν θα έπρεπε να διαχειρίζεται την περιουσία αυτά τα χρήματα ο απόλυτο μονάρχη, ο Ανδρέας Παπανδρέου και να επιλέγει ότι κοίτα πλούσιος θα είναι ο εργαζόμενος της ΔΕΗ, πλούσιος θα είναι ο εργαζόμενος του ΙΣΑΠ. Αλλά θα έπρεπε να αφήσει τις τράπεζες να χρηματοδοτήσουν ανθρώπους που παράγουν από την πραγματική παραγωγική οικονομία, αυτοί οι άνθρωποι να επεκταθούν, να προσλάβουν άλλους ανθρώπους, να γίνουν περισσότεροι και έτσι αντικειμενικά αυτός που θα πέδιδε περισσότερο μέσα στο κράτος θα ήταν αυτό που θα ανέβαινε και ένα επίπεδο πιο πάνω στην κοινωνική κλίμακα. Ήταν αυτό που θα κέρδιζε τα περισσότερα, αυτό που παράγει περισσότερα. Και όχι αυτό που είναι κομματικό φίλο του συστήματο ή αυτό που θα πήγαινε στην τοπική του Πασόκ και με ένα σημειωματάριο την άλλη μέρα θα ήταν διορισμένο στη ΔΕΗ. Για να αλλάξουν λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να γίνουν βαθιέ τομέ στην παιδεία και στην εκπαίδευση τη χώρα μα. Δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ίσως η, λύση, ίσως η λύση για άμεσα θα ήταν η πολιτική, επειδή στην πλειοψηφία του οι παραδοσιακοί πολιτικοί σκέφτονται με ρουσφετολογικού κανόνε, να μην μείνουν λίγο στην άκρη. Και να πούνε ότι τώρα, παιδιά, εδώ που έχουμε φτάσει, α πάρουν τα υπουργεία τουλάχιστον άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά. Μην μου βάζετε το φίλι υπουργό παιδεία που δεν έχει δει πτυχίο ούτε σε φωτογραφία στη ζωή του. Βάλτε υπουργό παιδεία έναν άνθρωπο ο οποίο ξέρει από την εκπαίδευση. Βάλτε υπουργό οικονομικών κάποιον που έχει περάσει από το λογιστήριο μια ιδιωτική επιχείρηση και ξέρει τι να κάνει μη βάζετε άνθρωπο που διδάσκει τη θεωρία του μαρξισμού και μετά πίνει μπάφου στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι αυτό το ιδανικό. Που το Μάρξ και εγώ τον διδάχτηκα. Φιλοσοφία έχω βγάλει, διδακτορικό στη φιλοσοφία έχω, ασχέτω αν έχω μια ιδιωτική επιχείρηση και εγώ και γνωρίζω τι ατέλειε. Αλλά ο Μάρξ είναι καλό στα λόγια. Και είναι καλό να το διδασκόμαστε στα πανεπιστήμια. Δεν μπορεί μια δυτική, δυτικού τύπου οικονομία να τις βάλεις ένα μαχαίρι και να τις πεις θα τρέφεσαι με κουπόνια, με παράλληλα νομίσματα ή από εδώ και στο εξή θα είσαι στην ουρά στο συσίτιο. Ας κάνουν λοιπόν στην άκρη όλη αυτή η πολιτικά, τι δες και κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά τουλάχιστον να μας βγάλουν από αυτό το μεσαίωνα που ζούμε. Όπως αποφασίζουν όλα τα κόμματα να υπάρχει μια υπηρεσιακή κυβέρνηση, Α αποφασίσουν τουλάχιστον να κάνουν στην άκρη αυτή και τα ρουσφέτια του για τρία-τέσσερα χρόνια να βγούμε από την κρίση να πάνε κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι απαραίτητο η άποψή μου να αντιπροσωπεύει και του υπόλοιπου παρισταμένου, αλλά έπρεπε να την πω. Λοιπόν, ε, αυτό νομίζω ότι τον το τον χρόνο μου. Για πρώτο επίπεδο καλά είμαστε. Ευχαριστώ πολύ τον Θεοκλή και πάλι. Είναι η ερώτηση επόμενη. Λοιπόν, τώρα θα το συντομεύσουμε λίγο, γιατί ε, ξεπεράσαμε τους χρόνους. Και από εδώ και στο εξή, όσοι θα απαντήσουν θα το κάνουμε λίγο πιο fast forward. Λοιπόν, επειδή υπόθηκαν κάποια πράγματα περί των ποσών που χρωστάμε, εγώ απλά να σα πω ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακριβώ στο 177, αυτά τα στοιχεία είναι περσινά. Τώρα πλησιάζουμε με βάση τον προπολογισμό και του 2017 και του 2018 γύρω στο 185% του ΑΕΠ το χρέο μα, κάπου εκεί. Δηλαδή αυξάνεται και λίγο. Λοιπόν, το θέμα μα είναι. Πώς μπαίνει αυτό το ρημαδιασμένο το χρήμα στην οικονομία. Πριν από τη Γαλλική Επανάσταση και τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό υπήρχαν τα φέουδα, υπήρχαν οι αυτοκράτορε, υπήρχαν οι βασιλιάδε. Αυτοί είχαν το χρηματοκιβώτιο, είχαν και το χρυσό κλειδί που άνοιγε το χρηματοκιβώτιο και έδιναν τα χρήματα στον κόσμο. Όποιο ήταν αγαπημένο του βασιλιά, ήταν και περισσότερο πλούσιο. Είχε ένα μακρύ χέρι ο βασιλιά και όριζε ποιο θα ήταν ο πλούσιο και ποιο ο φτωχός. Όταν λοιπόν πέρασε αυτή η εποχή και είπαμε οι άνθρωποι να λογικευτούμε και να συνδέσουμε κάπω το χρήμα με την παραγωγική δραστηριότητα του καθενό, μπήκε η ιδέα μήπω φτιάχναμε ένα μεγάλο ή πολλά μεγάλα χρηματοκιβώτια που θα πήρε χρήματα και τα ονομάσαμε τράπεζε. Λοιπόν, αυτέ οι τράπεζε στην ουσία δεν είναι τίποτα παραπάνω από μαγαζιά που πουλάνε χρήμα. Όπω το Μανάβικο πουλάει ζαρζαβατικά, έτσι και η τράπεζα πουλάει χρήμα. Έτσι λοιπόν αποκόψαμε την, ε, τον ηγεμόνα, τον βασιλιά ή οποιονδήποτε ηγεμόνα από το ρόλο του μοναδικού διανομέα χρήματος και το δώσαμε σε ένα μαγαζί. Ποιος θα έχει αυτό το μαγαζί. Η απάντηση είναι ο θέλει. Αυτό το μαγαζί που λέγεται τράπεζα μπορεί να το έχει ο θέλει. Οποιοςδήποτε μπορεί να πάρει μετοχές οποιασδήποτε τράπεζας. Επομένω, οι μετοχικέ συνθέσει των τραπεζών είναι πολύ μεγάλε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν μεγάλα ποσοστά, υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν μικρότερα ποσοστά. Αλλά ο καθένα μα μπορεί να αποκτήσει ποσοστά. Τι διασφαλίζουμε ε, έχοντα τα χρήματά μα στι τράπεζε, ότι εκεί θα έχουμε κάποιου επιστήμονε, εκεί μέσα θα έχουμε κάποιου τεχνοκράτε, οι οποίοι τι θα κάνουν, θα δανείζουν αυτόν που αξίζει και όχι αυτόν με τον οποίο είναι κολλητή φίλη θα δανείζουν κάπου για να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Για να πάρουν πίσω έναν εύλογο τόκο. Γιατί όπως είπαμε και η τράπεζα είναι μαγαζί και δεν πρέπει να χάνει. Επομένως θα έπαιρνε χρήματα αυτός που αξίζει και όχι ο ευνοούμενο του εκάστοτε καθεστώτος. Αν αντιθέτω αφήναμε τα χρήματα στην τύχη του μονάρχη, τότε ο μονάρχης θα έδινε το χρήμα στο φίλο του με αδιαφανή κριτήρια. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που λέμε σήμερα βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει χιδεώτη έκφραση από αυτή. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, προσέξτε, τι μας βάζουν να κάνουμε. Από τη μία πλευρά να έχουμε την επιστήμη και από την άλλη πλευρά να έχουμε τους ανθρώπους και είναι πράγματα αντικρουόμενα μεταξύ τους. Αυτό θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουμε. Ότι η επιστήμη και τα μαθηματικά, ότι οι κανόνες δηλαδή διοχέτευση και κυκλοφορία του χρήματο είναι κάτι απάνθρωπο. Και ότι αυτό πρέπει εμεί να το διώξουμε. Να καταργήσουμε ό,τι κανόνα μαθηματικό έχουμε και να πούμε εντάξει, φίλε μου, επειδή πεινά ή επειδή ας πούμε, αυτή η συντεχνία. Όχι επειδή πεινά, εντάξει, κοινωνικό κράτο έχουμε. Αλλά επειδή αυτή η συντεχνία ας πούμε, φωνάζει περισσότερο, κόψτε του δύο δισεκατομμύρια και δώστε του. Όπω έκανε ο Ανδρέα Παπανδρέου, α πούμε, επί εποχέ παλαιού Πασόκ, πολύ σε κάθε συγκέντρωση έκοβε στου αγρότε και σε κάθε αγαπημένη συντεχνία και έδινε. Α πούμε, αφίδος, δεν υπήρχε θέμα. Λοιπόν, αυτέ οι εποχέ έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Οι τράπεζε είναι μαγαζιά που πουλάνε χρήμα. Το χρέο είναι μια καυτή πατάτα. Το χρέο δεν είναι κακό. Κακό είναι όταν δεν μπορεί να το πληρώσει. Το να χρωστά για να πάρει κάποια χρήματα και να φτιάξει ένα μαγαζί το οποίο θα σου αποδώσει χρήμα, και μετά θα ωφελήσει και κάποιου οι οποίοι θα απασχοληθούν σε σένα, είναι κάτι θετικό. Το κακό είναι να παίρνει χρήματα, να τα καταναλώνει και να μην μπορεί να τα ξεπληρώσει. Αυτό είναι το κακό. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο αυτού. Επομένω, βλέπουμε χώρε με τεράστιο χρέο, βλέπουμε την Ιαπωνία, βλέπουμε τη Γερμανία, οι οποίε έχουν αστρονομικά ποσά χρέου. Αλλά βλέπουμε ότι οι οικονομίε του είναι ανθυρέ. Γιατί? Γιατί έχουν ανάπτυξη. Έχουν αυτή τη μαγική λέξη που λέγεται ανάπτυξη. Έχουν πλούσιο κράτο, έχουν πλούσια χώρα. Δηλαδή παίρνουν το χρέο, το διοχετεύουν σε παραγωγικέ δραστηριότητε και βγάζουν χρήματα. Εμεί το παίρνουμε και τι το κάνουμε, το καταναλώνουμε χωρί να δημιουργούμε το σπόρο που θα φέρει περισσότερα κέρδη και θα δώσει τον τόκο πίσω στην τράπεζα. Επομένω, τι προτιμάμε εμεί. Αν κάποιο επιτίθεται στι τράπεζε, και μάλιστα είχα και μια ραδιοφωνική συνομιλία με κάποιον, γιατί μου αρέσει να μιλάω και ελπίζω να τα τελειώνω για να έχουμε και τη συζήτηση μετά. Μου λέει ότι οι τράπεζε είναι κακέ και ότι οι τραπεζίτε είναι κακοί. Και του λέω η λύση ποια είναι. Δύο λύσει έχει. Ή οι τράπεζε θα σου διανέμουν το χρήμα στην αγορά, ή το κράτο θα σου το διανέμει το χρήμα. Δηλαδή έχει περισσότερη εμπιστοσύνη εσύ, για παράδειγμα στο Τζίπρα, στο Βαρουφάκι, στο Φλαμπουράρι, από ότι στο μαθηματικό, τεχνοκράτικο νομολόγο μια τράπεζα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή ο ηγεμόνα θα στο διανέμει, ή η τράπεζα θα στο φέρνει. Και το κακό ξεκινάει όταν η τράπεζα διαπλέκεται πολιτικά και κινεί το χρήμα με πολιτικά κριτήρια. Όταν το κράτο δηλαδή αρχίζει και έχει στην ιδιοκτησία του τράπεζε, τότε αρχίζουν και μπαίνουν πολιτικέ σκοπιμότητε μέσα στο σύστημα. Αν αφήσουμε τι τράπεζε μόνες του να διοχετεύσουν το χρήμα, τότε θα λειτουργήσουμε όλοι μα καλύτερα. Γιατί τι μα είπε ο πατέρα τη οικονομολογίας, τη σύγχρονη, τη φιλελεύθερη, ο Άνταμ Σμιθ, μα είπε ότι υπάρχει όταν ένα ευημερεί, όταν ένα ευημερεί, στην ουσία τον καθοδηγεί ένα όρατο χέρι, το οποίο θα κάνει τη ζωή όλων μα καλύτερη. Δηλαδή, δεν μπορούμε να τον υποχρεώσουμε κάποιον βάζοντα το 80% φορολογία, γιατί τόσο έχει φτάσει, 80% φορολογία τον πρώτο χρόνο δραστηριότητά του, να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Θα του δώσουμε ω τυράκι να γίνει αυτό πλούσιο, ώστε να αυξήσει το προσωπικό του επίπεδο διαβίωση και ω συνέπεια αυτού το κράτο θα φορολογήσει και όλοι μα θα είμαστε καλύτεροι. Και για να τελειώσουμε με το παραμύθι, ε, εμείς όπως σας είπα δανειζόμασταν από το 1981. Εδώ έχω το τι δίναμε σαν το κοχρεολίσο, που το κοχρεολίσο ότι είναι, χρεολίσο είναι η δόση και ο τόκος είναι ο τόκος. Έτσι το κοχρεολίσο είναι η δόση μαζί με τον τόκο. Λοιπόν, από το 1995 μέχρι το 2015. Πριν το PSI, πριν το 2012, ενώ είχαμε μικρότερες κεφαλιακές, κεφαλιακές απαιτήσει, οι τόκοι που δίναμε ήταν μεγαλύτεροι. Δηλαδή, για παράδειγμα, σας λέω εδώ πέρα ότι το 2009 πληρώσαμε μόνο σε τόκους 12, 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2009. Το 2013, την περίοδο των κακών δανειστών που μας πίνουν το αίμα, δώσαμε 6 δισεκατομμύρια, ενώ είχε αυξηθεί το δημόσιο χρέος μας. Δηλαδή, είχαμε περισσότερες δανειακές υποχρεώσεις, μεγαλύτερες σε όγκο, αλλά το κόστος δανεισμού ήταν μικρότερο. Για ποιο λόγο. Γιατί φτάσαμε στην περίοδο διακυβέρνηση του Καραμαλή, λίγο μετά, όπου εκεί λένε οι ξένοι παιδιά, σταματάμε. Δεν, ε, δεν είστε αξιόπιστοι για να συμμετάσχετε σε αυτό το αλυσβερίστη του δανείου. Σταματάμε, δεν σα δίνουμε άλλα χρήματα. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Και έτσι έγινε το πρόγραμμα ανταλλαγή ομολόγων το, 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 PSI το 2012. Στην ουσία τι έγινε, πήραμε το χρέο από εκεί που το είχαμε στου ιδιώτε και το πήρανε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οποίοι στην ουσία μα προστάτευσαν και ήταν και πράγματα που υπόθηκαν προηγουμένω. Και φυσικά είμαστε σε, σε επιτροπία. Έτσι. Είναι ένα Εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν λέμε ότι είμαστε ελεύθερο κράτο και δεν είμαστε σε καθεστώ οικονομική ελευθερία. Λοιπόν, γιατί όμω λέμε αυτού καλού τη στιγμή που του πληρώναμε ακριβότερα και του άλλου κακού τη στιγμή που του πληρώνουμε ευθυνότερα. Είναι ένα θεμελιώδε σφάλμα λογική. Θεωρούμε τον δανειστή κακό, γιατί μα έκοψε το βιωτικό μα επίπεδο. Δεν μα έκοψε το βιωτικό μα επίπεδο. Έσκασε η φούσκα στην οποία ζούσαμε λάθο τόσα χρόνια. Έχουμε μια ευκαιρία από εδώ και στο εξή να χτίσουμε την οικονομία μα σωστά. Έχουμε μια ευκαιρία να παίρνουμε τα χρήματα για να παράγουμε χρήματα και όχι απλώ για να τα καταναλώνουμε. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε αυτό να το πετύχουμε τα μέσα επόμενα χρόνια, αλλά αν δεν το πετύχουμε, τότε κανένα ξένος δεν θα μα σώσει. Οι ξένοι μπορεί για λόγου κύρου και για λόγου συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση να μα διατήρησαν με το PSI, το πρόγραμμα ανταλλαγή ομολόγων, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ο κάθε ξένος κοιτάει τη χώρα στην οποία βρίσκεται. Πάνω απ' όλα και δευτερευόντως το ευρύτερο περιβάλλον της Ένωσης της χώρας αυτής. Επομένως, βάζουμε τους ανθρώπους στη θέση τους, τους θεωρούμε τους ανθρώπους ότι πρέπει τουλάχιστον να εξασφαλίσουν τα βασικά της διαβίωσής τους, ακόμα και οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η αριθμή. Και δεν είναι ανθρωπιστικό να μην ακολουθούμε κανόνε επιστήμης και στοιχειώδου λογική και εμπειρία. Είναι απάνθρωπο να βάζουμε του αν, ανθρώπου πάνω από του αριθμού. Άνθρωποι και αριθμοί είναι εξίσου σημαντικοί όταν μιλάμε ειδικά για πολιτική και διαχείριση οικονομικών.